παρελθόν, απόρρια αφενός της μη καλής πειθαρχίας εκ μέρους του απέναντι στον προπονητή του κυρίως, αλλά και του γεγονότος ότι δεν κατάφερε να εγκλιματιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις απαιτήσεις μιας ομάδας όπως η ΑΕΚ. Οι τελευταίες μας ειδήσεις λίγο πριν από το παιχνίδι με τους παράγοντες ΣΑΕΚ είναι ότι δεν θα έρθει μάλλον ο Σκοτ Μπαρέλ, δεν θα ακολουθεί το ειδήλιο αυτό που τελειώνει πρώτο καλά-καλά ξεκινήσει. Ο ρολίστας για τα δεδομένα από το Chicago Bulls, αλλά μεγάλα αστέρια τα ευρωπαϊκά δεδομένα στον Μπαρέλ, ενώ ο Χατζής εδώ θα φτάσει εύκολα στο λεία του στο πρώτο καλά του αγώνα. Όμως ο Μπαρέλ ζήτησε την εφήμερη προθεσμία και σύμφωνα με όσα μας είπανε λίγο πριν από τον αγώνα οι παράγοντες ΑΕΚ, μάλλον δεν θα τον περιμένουν. Όμως όπως είπανε, δεν φίδονται χρημάτων και κατά 99% το όνομα που θα έρθει στην ΑΕΚ θα είναι μεγάλο. Θα δούμε βέβαια κατά πόσο αληθεύουν όλα αυτά. Στην επίθεση με τον Μαρόνε οι παίκτες της Ζάγκρεπ είναι ο ένας από τον δύο Αμερικανών, ο άλλος δεν ήρθε εδώ. Ο Μαρόνε που δεν είχε αγωνιστεί το πρώτο παιχνίδι στο Ζάγκρεπ λόγω τραυματισμού, εκεί είχε αγωνιστεί ο έτερος Αμερικανός, ο οποίος όμως δεν ήρθε εδώ. Ο Chris Towers που πέτυχε 14 πόντους με καλά ποσά στο πρώτο παιχνίδι είναι τραυματίας και δεν ήρθε εδώ στην Αθήνα. Τσακαλίδης 18 και 20 πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Κακούζη. Ωραία κίνηση, καλά και φάουλ από τον Κακούζη. Βλέπετε εδώ τον, θα τον δείτε μάλλον να έρχεται στο βάθος, εδώ η προσπάθειά του, ο διεθνής forward της ΑΕΚ, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης της και πρώτος με βάση την αξιολόγηση Tendex από όλη την ομάδα και συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων και των ξένων στην ομάδα της ΑΕΚ. Εδώ ο Μιχάλης Κακιούζης, με μέσο όρο 11,6 στο πρωτάθλημα, πόντους. Το Μάσοβιτς, η τάπα από τον Αρλάουκας, προσπαθεί ο Κορονιός. Σεζάρ, το μεγάλο αστέρι για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, προσπαθεί να πάει στο εντυπωσιακό drive, ανακόπτεται με φάουλ από τον Ιάκωβο Τσακαλίδη. Γιώζη Σεζάρ, ο οποίος αγωνίστηκε ελάχιστα, εδώ βλέπετε η προηγούμενη τάπα στα ίσια από τον Αρλάουκα στον αντίπαλό του και εδώ δείτε πώς κρατάει την μπάλα, απίθανη κίνηση σε στυλ Κούκοτς, άλλωστε αυτός είναι το ειδωλό του και σε αυτόν λένε οι ειδικοί ότι μοιάζει τουλάχιστον προς την πλαστικότητα των κινήσεων. Αρλάουκας, με αντίπαλο τον Τομάσοβιτς. Αρλάουκας, ωραία κίνηση πίβοτ. Μια κίνηση που την έχει χωμοτήρει τόσα χρόνια ο Αμερικανός με λιθουανικές ρίζες στην καταγωγή, παίκτης της ΑΕΚ. Ερχόμενη εβδομάδα για το δύσκολο παιχνίδι με την Πιβοβάρνα. Μαρώνει η τάπα από τον Τσακαλίδη. Ένα highlight εκεί ψηλά, στο ύψος της Στεφάνης. Κορονιός, Τσακαλίδης. Και αντεκόψε τον εκεί ψηλά. Τσακαλίδης που χρεώνεται δύο φάσεις σερί, η τάπα στον Τόνι Μαρόνι και συνέχεια το καταπληκτικό κάρφωμα. Δείτε πού πάτησε ο Τσακαλίδης, σηκώνεται, αντικόπτει τον Αγγίση. 14 λεπτά στην ολότερη φάση του αγώνα σε άμυνα και επίθεση από τον Ιάκωβο. Τέλος πάντων, οι δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές εφήβων των 95 εδώ συνεργάστηκαν άψογα. 16-9 για την ΑΕΚ, 11-40 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είναι στην ετήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Σεζάρ, πολύ ωραία για τον Μαρόνι, κάπου με εντυπωσιακή φάση. Σας λέγαμε για τον Κροάτη, τον Σεζάρ νωρίτερα, ένα παιδί με ικανότητα τόσο στην εκτέλεση όσο και κυρίως στις εντυπωσιακές και πλαστικές κινήσεις. 17-15 στο καλάθι. Η μπάλα ήταν στο κατέβασμα. Ευχαριστώ τους συναδρύφους από το βάντρο εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΤΕΝΑ. Το καλάθι μετρούσε κανονικά, η μπάλα ήταν στην κάθοδο. Εδώ η ΑΕΚ φάνηκε τυχερή από την αυλεψία του διαιτητή. Αρλάουκας. Πολύ ωραία για τον Άντερσεν. Εκεί δύσκολα να ανακοπεί ο δυνατός Δανός. 19-15 το σκορ. Εδώ ένας μεγάλος σουτέρ των ευρωπαϊκών γηπέδων της δεκαετίας του 1990. Μπάνε Πρέλεβιτς ξεκίνησε από τον Ερυθρό Αστρά Βελιγραδίου, μετά στον ΠΑΟΚ, μετά στην Κίντερ και τώρα πια στην ΑΕΚ για μια ακόμη χρονιά. Η τεχνική προσπάθεια είναι απίστευτη σήμερα. Χατζής, Αρλάουκας, μαχικές κινήσεις, απίστευτο καλάθι από το ΠΕΣΑΕΚ. Με εκτελεστή τον Άντερσεν και τη μισή ομάδα να συμμετέχει σε αυτή την απίθανη φάση. 35-19 η ΑΕΚ παίρνει μπροστά, ζεσταίνει κάπως και εμάς και κυρίως τους 50, άντε να είναι 60 φίλους της εδώ στον έχει δύο ασίστ. Θετική η συμμετοχή του μέχρι στιγμής, ο νεαρός βλέπετε εδώ στην πρώτη βολή είναι εύστοχος, 39-28 η ΑΕΚ που δεν τελειώνει και άσχημα το πρώτο ημίχρονο, υπάρχουν 2,6 δευτερόλεπτα και όποιος καέ στο φιλόφιλα φυσάει το γιαούρτι, δείτε εδώ ο Μαρόνι προσπαθεί να φύγει baseball πάσα για τον Σεζάρ και Χατζής για τον Κακιούζη, απίθανη κίνηση από τον νεαρό, αλλά μπράβο και στον Χατζή που είδε τον συμπαίκτη, δείτε εδώ
Αν είχαμε και κάποιο άλλο ρεπτή θα ήταν ακόμα. Είδε σε επανάληψη. Οι συνάδελφοι με άκουσαν και βεβαίως βλέπουμε ξανά το καλάθι από την εργασία των δύο πρώην παγκόσμιων πρωταθλητών. Πέριντσιτς έκατσε στον πάγκο. Μίλατσιτς σε μαντουμάν, ενώ κάποιος Λεβέντης έχει ρίξει ένα καρμογόνο. Άμα καταφέρνουμε και με 60 φιλάθλους να κάνουμε τέτοια, μπράβο μας. Ο Σεζάρ ανακόπτει με φάουλα από τον Χατζή. 44-30, 17,5 πριν από την λήξη του αγώνα. Και 40, Κορονιός για τον Πρέλεβιτς, για 3 και πάλι εύστοχος ο μεγάλος Φερμπάνε Πρέλεβιτς. 57-34 διαφορά στους 23, 14,5 για τη λήξη. Και Άντερσεν με πλάτη στον Μαρόνι, τα μπλόκε μέσα. 61-35 για την ΑΕΚ, που πάει καλά παραγωγικά στην επίθεση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε, σωστά δεν μετράει, σωστά. Το φάουλ έχει προηγηθεί της τελικής προσπάθειας του Πρέλεβιτς. 26 πόντοι της διαφοράς για την ΑΕΚ που έχει καθαρίσει βεβαίως το παιχνίδι. Τραγιούν απίστευτα πράγματα για να χαθεί αυτός ο αγώνας. Δικούδης. Άτσαλο το σουτ. Εδώ ο νεαρός της ΑΕΚ. Αυτή τη φορά θα ευτυχήσει. Δικούδης είναι 20, ή τους 2-6. Μιλκοβιτς, εδώ έλειψε η πύρα από τον νεαρό που θα πρέπει να κάνει προσποίηση. Στόιτς, κόψιμο στα ίσια από τον Άντερσεν, που το πανηγυρίζει εδώ Τόνι Μαρόνι, η κάπα στον Δικούδη. Και από το ένα καλάδι στο άλλο, εκεί όπου ο Άντερσεν φιλοδορεί με την αυτοκρατορική τάπα τον αντίπαλό του. Το replay, δείτε μια απίθανη πάσα που έβγαλε, αυτό είναι το τελείωμα της φάσης. Εδώ δείτε. Αυτό ακριβώς, κοιτάξτε με τώρα χέρι σκαστά, πολύ λίγοι παίκτες, πιστέψτε με, τέτοια πάσα πολύ λίγοι παίκτες του ύψους του Αρλάουκα στην Ευρώπη μπορούν να κάνουν. 66-40 για την ΑΕΚ, 7 λεπτά για τη ρίξη και πάμε σε time out. Σεζάρ, μας δικαίωσε. 68-44, να ο Σεζάρ, Γιώζιπ Σεζάρ, 20 χρονών, εδώ δείτε πως ύπταται, περπατά στον αέρα πραγματικά, ένα απίθανο καλάθι από τον νεαρό, που θα πρέπει να δουλέψει λίγο πιο πολύ στην τελική προσπάθεια και ίσως να κατεβάσει εγώ και το υπερεκτιμημένο εγώ του. Όχι, είναι αλήθεια. Πέρυσι στο ριμπά 48. Cheerleaders, εδώ βαθμολογούνται με 10. Α, να και ένα 8. Να και ένα 8. Αυτός δεν ξέρω γιατί δεν έβαλε καλό βαθμό στις cheerleaders. Είναι όπως η βαθμολογία στο All-Star Game για τα καρφώματα. Λοιπόν, οι περισσότερες πάντως παίρνουν 10 από τους φιλάθλους και Μάρι Μπορνάκη baseball πάσα για τον Κακιούζη που την αφήνει στο καλάθι. Να η θεαματική φάση, Κορονιός Κακιούζης, εδώ ο εκτελεστής και ο οργανωτής ήταν ο Ιθήνο Νούς, ήταν ο Άγγελος Κορονιός, 78. Και δείτε εδώ, Τσακαλίδης γίνεται playmaker και ο Αρλάουκας center στον αέρα, backdoor πάσα, καλάθι 76-48, θέαμα πραγματικό Τσακαλίδης. Σας είπαμε, έγινε playmaker, αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Για την ΑΕΚ που έχει πρωτοσπόριο τον Αρλάουκας που έχει 20, όσους ακριβώς είχε πετύχει και πριν από 2 μήνες στο Ζάγκρεπ, το 62-79 της ΑΕΚ, 20 πόντους είχε ο Αρλάουκας τότε, 20 πόντους έχει και τώρα. Από εκεί πέρα δεύτερος πόρος της ομάδας ο Κακιούζης με 15, υπάρχει ο Άντερσεν με 12, ο Πρέλεβιτς με 11, ο Χατζής με 8, αλλά με πολλή δουλειά σε άμυνα και οργάνωση, ο Χατζής που έχει και 5 ασίστ. Από εκεί πέρα έχουμε στα rebound τον Αρλάουκας να έχει 9, τον Άντερσεν 8, τον Κορονιό και τον Παπανικολόπουλο αλλά και τον Κακιούζη από 4. Η ΑΕΚ που δεν έχει πάει άσχημα στα rebound, το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Έχει 43 για τον drive, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, το stop από τον Μαρόνι, εκεί που προσπαθεί να κλέψει ο Κακιούζη και τα καταφέρνει. Ένα δευτερόλεπτο πριν από την λήξη, έχουμε το καλάθι. Κακιούζη δεν θα δούμε την φορά που το έχει κάνει αυτό, πριν από 1,5 χρόνο το έχει κάνει με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στον, αν θυμάμαι καλά, τρίτο τελικό του πρωταθλήματος. Εδώ Μιχάλης Κακιούζης. Τέλος αγώνα 77-51. Πάμε γρήγορα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο πάλι μαζί για μια συνέντευξη.